συντονή, η περικοπή της Αποστολικής, το Αποστολικό Αναγνώστητο, είναι δανεισμένη η δεύτερη προς τον Ιδιούς Χριστόδη. Οι Κορίνθοι τον είχαν στενοχωρέσει τον Απόστολο Παύλο, αλλά έγραφε τρεις επιστολές, εκ των οποίων σώζονται οι δύο, και οι οποίες είναι μέρος του κανόνου της Κοινής Διαθήκης, οι οποίες έχουν ένα πλούτο νοημάτων και αληθιών που φύγουν τον προορισμό του κάθε ανθρώπου. Έλεγε λοιπόν στους Κορινθίους και με ένα παράπονο ο Απόστολος Παύλος το εξής. Τους λέει ποιοι είναι στην κρίση τους. Και αυτό βέβαια απευθύνεται σε όλους μας. Τι είστε, είστε ναός του Θεού, του ζώντος. Κάθε πιστός είναι ένας χώρος φιλοξένειας του ζώντος Θεού, του ζωντανού Θεού, του αληθινού Θεού. Δεν είναι κάπου μακριά ο Θεός, αλλά είναι μέσα μας. Και εκεί καλείται ο πατέρας μας να τον φιλοξενεί. Πώς λέει φαίνεται αυτό? Διότι λέει το Πνεύμα του Θεού ότι ενοικήσω εν μη και εμπεριμανήσω, ότι θα μπω μέσα σας. Σας υπόσχομαι στην Παλαιά Διαθήκη και θα κινούμε μέσα σας. Άρα το να πει κανείς ότι είναι ναός του Θεού σημαίνει ότι είναι ένας χώρος που φιλοξενεί την ενέργεια του Θεού. Μια απόδειξη της παρουσίας του Θεού ως ζωντανού Θεού. Δεν σημαίνει ότι είναι καλός άνθρωπος. Σημαίνει ότι έχει μέσα του ζώντα, ενοικούντα, εμπεριπατούντα, περιπατεί, και ενεργούντα τον Θεό. Και μετά είναι κι άλλο ένα πράγμα. Ότι είστε επίσης λαός μου. Εγώ θα είμαι Θεός σας και εσείς θα είστε ο λαός μου. Όλοι μαζί δηλαδή θα συναπαρτίζετε αυτή την κοινωνία η οποία εκφράζει το θέλημα και την αλήθεια. Άρα ο κάθε ένας είναι ενός του Θεού και όλοι μαζί είμαστε λαός του Θεού. Δηλαδή μια κοινωνία ανθρώπων η οποία καλείται να εκφράζει το θέλημα του Θεού. Έτσι θα έπρεπε να είναι. Έτσι είναι. Υπάρχει και ένα τρίτο που το λέει στη συνέχεια. Εάν ειδήσετε με μια καθαρότητα μέσα σας, τότε εγώ θα γίνω πατέρας σας και εσείς θα είστε γη και θυγατέρες μου, παιδιά μου. Είναι η υιοθεσία. Άρα ο σκοπός του ανθρώπου, σύμφωνα με το πείσμα του Πάγου, τη διδασκαλία και την εμπειρία της Εκκλησίας, είναι να είναι ναός του Θεού, και αυτό πράστηκε, χώρος φιλοξενίας του Θεού, να είναι μέρος του λαού του Θεού, δηλαδή της κοινωνίας μέσα στην οποία αυτό είναι η Εκκλησία, εκφράζεται το θέλημα του Θεού, και τρίτον, να είναι το στενάκι, συγγενής του Θεού, παιδί του Θεού και ο Θεός Πατέρας. Λέει κάπου ο Άγιος του Κόρης ο Θεολόγος, ότι όταν λέμε το Πατέρι μόνο, όταν λέμε τον Θεό Πατέρα μας, δεν μπορεί αυτό το πράγμα να το λέμε χωρίς να ζούμε σαν να είμαστε παιδιά. Έτσι λέει. Και προχωρεί μετά ο Απόστολος και λέει, έχοντας λέει τέτοιες επαγγελίες, τέτοιες υποσχέσεις, τέτοιο προορισμό, τέτοια κλίση, ο κάθε ένας σας, ο κάθε ένας μας, καθαρίσουμε με αυτούς, να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από παντός προορισμού, σαρκός και πνεύματος, επιτελούνται σαν γεωσύνη με τον φόβο Θεού. Να εφόσον είναι τέτοια κλίση, να καθαρίσει ο κάθε ένας τον εαυτό του από κάθε μονισμό, από κάθε εμπάθεια και κάθε αμαρτία, είτε τη άκρα τη ειδική και φυσική υποστάσεω του, είτε του πνεύματο τη εσωτερική διαθέσεω του εσωτερικού, των εσωτερικών κινήσεων του, είναι πεντακάθαρο. Για να επιτελεί έτσι αγιοσύνη με τον τρόπο Θεού, για να πορεύεται με σεβασμό και με αναγνώριση τη κρίσεω του λόγου του Θεού, καλούμε να γίνει άγιος, που σημαίνει να γίνει
δικός του Θεού, είναι μέρος του Θεού.